Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα. Αυτή η καταπληκτική ερμηνεία της Παυλίνας Κωνσταντοπούλου και σε ενορχήστρωση του Ευαγόρα Καραγιώργη, τους ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχει κυκλοφορήσει, αλλά εμένα με συγκινεί πάρα πολύ όποτε το ακούω. Να καλωσορίσω τον πατέρα Ζήνωνο Παραδεισιώτη, είναι ιερέας της Αγίας Μαρίνας Αναλιώντα. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Να ευχαριστήσω και τον Δόκτωρα Κλήτο Ιωαννίδη, συγγραφέα, καθηγητή φιλοσοφίας και θρησκεολόγο, καθώς επίσης και τον φίλο Κώστα Παπαγεωργίου, συγγραφέα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα πράγματα γιατί η Αγία Μαρίνα, με ρωτήσατε κύριε Παπαγεωργίου σήμερα. Ήρθε κοντά μας ένα θέμα που αφορούσε άλλη μια θεραπεία από την Αγία Μαρίνα. Λοιπόν, να δούμε και λίγο, έτσι το αφήσαμε πολύ καιρό αυτό το θέμα της θεραπείας, όχι μόνο της υγείας ενός ασθενή, αλλά και της θεραπείας της ψυχής. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα πράγμα στην ύλη η θεραπεία, αλλά και ένα πράγμα στη ψυχή. Θα αρχίσω από τον πατέρα Ζήνωνα, αν μου επιτρέπετε. Εσείς πόσα χρόνια είστε ιερέας? Είναι περίπου 10-12, έστω περίπου. 10-12 χρόνια. Και από πατέρα ιερέα. Ναι. Η οικογένεια σας ιερείς, έτσι. Και νομίζω παππούν είχα πιο παλιά, ναι. Μετά πριν τον πατέρα μου. Είναι το χωριό σας ο Αναλιώντας? Γεννήθηκα στην Οράν και παντρεύτηκα Λευκοσία, κάτσαμε στην Αγία Βαρβάρα και διορίστηκα στον Αναλιώντα. Συνέβη και κάτι στον πατέρα σας, αντιλαμβάνομαι. Τι ήταν ακριβώς αυτό, πατέρα Ζήνωνα? Μας περιγράφει το θαύμα πως έγινε, είχε πρόβλημα ανηγείας με το σπόντιλο του και ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Και ο ίδιος μας του περιγράφει πως έγινε. Αν θα το δούμε στη συνέχεια, δεν ξέρω πως έγινε. Ναι, θα το δούμε. Σε λίγο. Σας το ομολόγησε, σας το μοιράστηκε μαζί σας? Μας το έλεγε πάντα. Το έλεγε πάντα, το έλεγε και έκλαιγε. Πάντα το θυμότανε. Τελευταίως το ξέχασε. Ήταν ευκαιρία η δική σου να το θυμίσεις. Ναι, μας πήραν τηλεθεατές και μας είπαν για αυτή την ευλογία, θα έλεγε κανείς. Επηρέασε καθόλου την ζωή του? Δηλαδή ως ιερέας άλλαξε στάση απέναντι, δηλαδή είδατε μια διαφορετική προσέγγιση απέναντι στα θεία μετά το θαύμα που ευλογήθηκε? Εντάξει, μπορούμε να το πούμε, ναι, οπωσδήποτε. Γίνεσαι πιο συνειδητοποιημένος. Σας πω γιατί. Ακούγα χτες μια ομιλία, λέει ένα πράγμα είναι η πίστη και η ελπίδα, αλλά κάποια στιγμή ξεπερνάς την πίστη, ξεπερνάς και την ελπίδα και καταλήγεις πια να βιώνεις την αγάπη. Και άμα βιώνεις την αγάπη, είσαι πια βέβαιος. Δεν χρειάζεσαι ούτε πίστη, ούτε ελπίδα. Αυτό ισχύει στην περίπτωση κάποιου που έχει ζήσει και έχει βιώσει την πραγματικότητα. Αντιλαμβάνομαι. Κύριε Παπαγεωργίου, κάτι θέλετε να πω μετά στον κύριο Αναγκή? Όπως μαρτυρεί ο πατέρ Ζήνων που έγινε το θαύμα στον πατέρα του, είναι ούκο λίγοι αυτοί οι επώνυμοι με τα ονόματα τους, στους οποίους έγιναν θαύματα, τα οποία θαύμα είναι κάτι που δεν μπορεί να εξηγηθεί με φυσικό ή λογικό το τρόπο. Τα θαύματα γίνονται είτε από τον Θεό, από την Παναγία και τους Αγίους, αλλά κατ' επέκταση από τον ίδιο τον άνθρωπο. Είναι η βαθιά πίστη του ίδιου του ανθρώπου που ξεκινά από το πνεύμα του και στο πνεύμα του καταλήγει. Και ο Χριστός έτσι έλεγε το, η πίστη σου σε έσωγε. Η πίστη σου σε έσωγε. Ναι. Δηλαδή είναι η μεγάλη πεποίθηση, η πίστη του ανθρώπου ότι θα επέλθει το ποθούμενο, έχει μεγάλη συμμετοχή ο άνθρωπος στην επιτέλεση του θαύματος. Ναι. Και είναι πολύ θεραπευτικό, κάθε ασθένεια είναι πολύ θεραπευτική στο πνεύμα του κάθε πιστού. Κύριε Παπαγεωργίου, έχουμε πολλούς ναούς της Αγίας Μαρίνας στην Κύπρο? Στην Κύπρο θα έχουμε γύρω στους 110 ναούς και παρεκκλήσια της Αγίας Μαρίνας, τόσο στην ελεύθερη όσο και στην κατεχόμενη Κύπρο. Είναι καλό να λεχθεί ότι η Αγία Μαρίνα είναι το τρίτο πρόσωπο στην Αγιολογία που τιμάται στην Κύπρο ιδιαίτερα. Δηλαδή πρώτη Παναγία. Πρωτεύουσα θέση κατέχει η Παναγία. Ο Άγιος Γιώργιος. Ο Άγιος Γιώργιος, η Αγία Μαρίνα. Ακολουθεί ο Άγιος Ιωάννης, πρόδρομος και θεολόγος. Ο Άγιος Νικόλαος και ο Άγιος Μάμας. Για ποια πράγματα ξεχωριστή θεωρείται η Αγία Μαρίνα? Η Αγία Μαρίνα θεωρείται προστάτια των καχεκτικών παιδιών ιδιαίτερα και ότι τα μαραίνει για να αποκοιμηθούν. Φυσικά το Μαρένι είναι από παρήχηση του ονόματος της Αγιά Μαρίνα και Τσιρά,
που μαρανίσκει στα μωρά. Mm-hmm. Είναι από την παρήχηση του ονόματος Μαρίνα, που ο λαός έδωσε την εξήγηση ότι μαραίνει, αποκοιμίζει τα μωρά. Αλλά κάθε ένα νούρισμα σχεδόν έχει το όνομα της Αγίας Μαρίνας μέσα, γι' αυτό και είναι ιδιαίτερα αγαπητή στους Ορθόδοξους Χριστιανούς η Αγία Μαρίνα. Πρέπει να αναφέρουμε εν ελίτα ότι στην Κύπρο υπάρχει και εν λειτουργία ένα μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας, τιμάται όμως και στον Άγιο Ραφαήλ, βρίσκεται στην Ξυλοτύμπου. Το εκκλησάκι είναι αρχαίο, είναι κτίσμα του 14ου αιώνα, αλλά υπήρχε και παλαιότερα μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας στην περιοχή της Δερίνιας. Αυτό αποδεικνύεται μέσα από τα κατάστοιχα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, τα οποία αναφέρουν και μοναχούς οι οποίοι εμόναζαν στο συγκεκριμένο μοναστήρι. Στις μέρες μας, είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, το εκκλησάκι είναι δίκλητη εκκλησία. Μάλλον είναι δύο εκκλησίες. Κοντά στο ένα του εκκλησάκι κτίσμα του 12ου αιώνα εκτίστηκε δεύτερο τον 15ο αιώνα και είναι δίδυνη εκκλησία. Πάντως και υπάρχει, είναι στη νεκρή ζώνη αυτό το εκκλησάκι και μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί μόνο με άδεια των Ηνωμένων Εθνών. Και το αξιόλογο είναι ότι κάπου δίπλα στο εκκλησάκι, σε υπόγειο χώρο, υπάρχει το αγίασμα της Αγίας Μαρίνας που πιστεύεται ότι θεραπεύει τις δερματοπάθειες. Θα ακούσω τον κύριο Ανδρέα που θέλει να μας μιλήσει και έχουμε κοντά σας, κύριε Ανίδη. Κύριε Ανδρέα μου, σας ακούμε. Γεια σου κύριε Λίδα, για τους χαιρετισμούς σε εσάς και στους καλεσμένους. Σας ευχαριστούμε. Ναι, ήθελα να σας πω έναν θαύμα προκαιρού πριν 3-4 χρόνια, θυμούμαι ακριβώς πότε, είχετε ένα πρόγραμμα για την Παναγία την Αγία Μαρίνα. Ναι, ναι. Πριν δύο μέρες πιάστηκε κάποιο γιατρό, έφτασε από το όνομα του Στυπέμεσου, είχα έναν κουπάρι εδώ στο στήθος, λέει μου, δεν μπορώ να σου κάνω τίποτε, θα στείλω να πάεις στη Λευκοσία, στο Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου. Mm-hmm. Εγώ νόμισα ότι χάθηκε. Χάθηκε η γη, κατά από τα πόδια σας, έτσι. Ναι. 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 Μετά, εντάχθηκα και σε 10 μέρες έπεσε και χάθηκε. Εσείς χτυπήσατε, εννοείται. Όχι, όχι. Είχα όγκον πάνω στο στήθος και λέει ο γιατρός, δεν μπορώ να σου κάνω τίποτε, πρέπει να πάει στον Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου. Μετά... Ούτε στον Ογκολογικό. Ναι. Ούτε στον Ογκολογικό επία, ούτε τίποτε. Ετάχθηκα στην Αγία Μαρίνα, ναι, και έπεσε μόνο του και χάθηκε το κουβάρι. Α, και δεν πήγατε ξανά στο γιατρό. Όχι. Όχι, χωρίς, δεν πήγα ξανά. Χωρίς όμως να δείτε ούτε τίποτα, ούτε να με ήταν από μόνο του, λόγω της πίστης σας. Αυτό μας λέτε. Μάλιστα. Και σας συγκινεί που μας το λέτε τώρα, καταλαβαίνω έτσι και τη φωνή σας. Η ζωή σας άλλαξε. Πάρα πολύ. Κύριε Ανδρέα, αλλάξατε στάση ζωής. Πάντα ήμουν κοντά στην εκκλησία. Πάντα κοντά στην εκκλησία, έτσι. Σας ευχαριστώ, ναι, πάρα πολύ. Να είστε καλά που μας πήρατε. Κύριε Ιωαννίδη, και εσείς περάσατε μέσα από αυτή τη διαδικασία του να μην πιστεύετε, να μην ελπίζετε, αλλά να βιώνετε. Λίτα μου, υπήρχαν στιγμές στη ζωή σας. Εγώ δεν είχα στη ζωή μου αυτό το πρόβλημα της πίστης. Ναι. Πάντοτε πίστευα. Από μικρό παιδί ήμουν εντός της εκκλησίας, υπηρετούσα ψέλνοντας ή βοηθώντας τον ιερέα ή έξω από την εκκλησία παίζοντας. Η ζωή μας στο χωριό ήταν ζωή ναού. Ναι. Και ήταν το κέντρο της ζωής μας και προσπάθησα τη ζωή μου ολόκληρη να την κάνω ναού. Όσον αφορά τις σχέσεις με τους Αγίους και ιδιαίτερα στην Αγία Μαρίνα, άλλωστε στον Καλοπαναγιώτη που έζησα πολλά χρόνια, υπάρχει η κεντρική εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Mm-hmm. Ήταν μέσα στη ζωή μου η Αγία Μαρίνα. Οι Άγιοι είναι εκείνοι που ευαρέστησαν τον Θεό και έφτασαν σε αυτόν το ύψος, γι' αυτό είναι παρηγορητές, παράκλητοι των ανθρώπων. Και από το ύψος που βρίσκονται στην άλλη πλευρά έρχονται και προσφέρουν βοήθεια θεραπεύοντας, καθοδηγώντας και ορίζοντας καλύτερες γραμμές βίου στους ανθρώπους. Και το ζητούμενο εντός της Εκκλησίας τι είναι? Η αγιότητα. Άγιοι γίγνεστε ότι Άγιος ημί. Χωρίς τον αγιασμό, λέει ο Απόστολος Παύλος, ουδής όψετε τον Κύριο. Συνεπώς το να
τιμούμε τους Αγίους σημαίνει να μιμούμαστε τους Αγίους. Και αυτό είναι το αίτημα της Εκκλησίας και το ζητούμενο για όλους τους αληθινούς χριστιανούς. Πώς τώρα... αναφέρετε για την Αγία Μαρίνα, τι αναφέρετε για την Αγία Μαρίνα, δηλαδή μας είπε ο κ. Παπαγεωργίου ότι συνήθως θεωρείται προστάτευα των καχεκτικών παιδιών, αν θυμάμαι καλά. Αυτά είναι του λαϊκού πολιτισμού, ναι, και είναι σεβαστό. Ο λαός έχει αποδώσει θεραπευτικές ιδιότητες σε διάφορους Αγίους. Ο Άγιος Τηλιανός παραδείγματος χάρη είναι για τα μωρά. Ο κάθε Άγιος ναι, έχει ένα τομέα ευθύνης και θεραπείας. Και οι αιώνες έχουν καθιερώσει αυτές τις σχέσεις με τον κάθε ξεχωριστό Άγιο και νομίζω ότι δημιουργείται ένας μαγνητικός στρόβιλος πέριξ της μορφής του Αγίου και κατορθώνουμε μέσω της πίστης να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Ανέφερε πολύ σωστά ο αγαπητός Κώστας προηγουμένως για το Χριστό, ο οποίος έλεγε για την πίστη ότι σε έσωσε. Ο Χριστός, η μέθοδος που ακολουθούσε ήταν να ανυψώσει το πνεύμα των ανθρώπων και μετά να διδάξει ή να θεραπεύσει. Εάν δεν ανύψωνε το πνεύμα τους ώστε να καταλάβουν τη γλώσσα του πνεύματος, τη γλώσσα που μιλούσε ο ίδιος της αλήθειας, τότε δεν παρενέβαινε. Και είναι πολύ σημαντικό όταν κάνουμε κάποιο πρόγραμμα ή κάνουμε μια διάλεξη ή συνομιλούμε με έναν συνάνθρωπό μας, να προσπαθούμε να τον ανεβάσουμε σε ένα ύψος για να μπορέσει να κατανοήσει τη γλώσσα και πολύ του πνεύματος και η γλώσσα των Αγίων. Μου δίνεται και μια αφορμή να ρωτήσω τον πατέρα Ζήνωνα, αλλά θα πάρω δύο τηλεφωνήματα να μου επιτρέψετε. Κυρία Γαβρίλ, σας ακούμε. Κυρία Γαβρίλ, παρακαλώ. Ο κύριος Κόθωνος, παρακαλώ. Ναι, είμαι από το Βαραλίμνη. Μάλιστα. Και εκεί στην Αγία Μαρίνα, είναι στην νεκρά ζώνη. Ναι, που έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου, ναι. Υπάρχει και η παχιά που επάτησε η Αγία Μαρίνα πάνω στην πέτρα. Και φαίνεται μέχρι σήμερα το πόδι της Αγίας Μαρίνας πάνω στην πέτρα. Ευχαριστώ. Κι αν έχει να το παρακολουθήσω, είναι από την εκκλησία που λίγο προς τα βόρεια. Άρα γνωρίζετε το μέρος εσείς, έτσι. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και αυτό που σμίγει η θρησκεία με τη λαϊκή παράδοση. Θα έρθω να ακούσω το σχολείο σας. Έχω την κυρία Γαβρίλ. Κυρία Αντιγόνη Γαβρίλ, σας ακούμε. Γεια σας. Θα σας πω την δική μου εκδοχή. Εσύ κόμμα... Κι άλλες οι εκκλησίες έχει μια στον πίσκο της στη Λυρκά και μια στην Αγία Μαρίνα της πόλης Χριστοφούς, αλλά να σου πω τη δική μου εκδοχή. Θα έκαναμε το εγγονάκι μου, η χείριση είχε στραβισμό στο μάτι. Ο γιατρός την ημέρα γίνει έκαμε 10 μωρά και δεν επετύχα τσι. Αλλά επειδή είχα πει στην Αγία Μαρίνα, το μωρό μας επέτυχε. Και από εκείνη την ημέρα κάνω τη γιορτή και πιστεύω πάρα πολλά στην Αγία Μαρίνα. Είναι ένα θαύμα για μένα. Σας ευχαριστούμε που πήρατε. Κυρία, κυρία Διονυσίου, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Ναι. Θα ήθελα να πω κάτι που μου συνέβηκε πριν από 2 χρόνια. Δεν έχει σχέση με υγεία. Πήγαινα μια φορά σε μια φρουταρία και είχε πάρκινγκ και δεξιά και αριστερά. Αριστερά υπήρχε μια χωράφα. Και σκέφτηκα στην αρχή να παρκάρω στη χωράφα και κάτι με τράβωσε πίσω να μην παρκάρω εκεί. Και πάρκαρα δεξιά. Και αυτό το πράγμα συνέβηκε όταν γιορτάζε η Αγία Μαρίνα. Μετά που βγήκα από τη φρουταρία και ξεκίνησα να φύγω, είδα ότι εκεί που ήθελα να παρκάρω το αυτοκίνητο μου, υπήρξε άλλο αυτοκίνητο και έπεσε το δέντρο πάνω του. Σοκαρίστηκα. Είναι στιγμές, σας ευχαριστώ κύριε Γαβελίδου, αυτό μας έχει συμβεί όλους και άμα το κοιτάξουμε πραγματικά το εντοπίζουμε, πατέρα Ζήνωνα, στις ζωές όλων μας. Είναι κάποια στιγμή που γίνεται για μας κατορθωτό να φωτιστεί μέσα μας μια άλλη κατάσταση και γίνεται μια σύνδεση πια και αρχίζεις και λες ναι υπάρχει Θεός, ναι υπάρχει άλλη πλευρά, ναι υπάρχει, θα τον πω αόρατο κόσμο. Υπάρχει πάντως κάτι πέρα από την ύλη.
Είμαι σίγουρη ότι το ακούτε και εσείς τις εξομολογήσεις που θα δέχεστε και από τους πιστούς. Ναι. Ότι υπάρχει μια στιγμή στη ζωή του καθενός που γίνεται κάτι. Θέλετε να μας πείτε την δική σας προσέγγιση? Στο Ευαγγέλιο λέει ο Χριστός ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε, και λέει ακόμα ότι κανένας δεν μπορεί, λέει, να πει Κύριον Ιησούν ή μίαν πνεύματι Αγίον. Δηλαδή θέλει να πει ότι δεν μπορούν να πούν στον Ιησούν, στον Χριστό, ότι είσαι Ιησούς, να του πούν το όνομα του, αλλά δεν μας το πει ο ίδιος. Μάλιστα. Ο ίδιος κάνει προσευχή μέσα μας. Ναι. Και το λέει και ο Γέροντας Σοφρόνιος. Δεν ξέρω αν έχει αγιοποιηθεί ακόμα ο Γέροντας Σοφρόνιος. Όχι, δεν αγιοποιήθηκε ακόμα. Το γράφει στο βιβλίο εκείνο που έγραψε για τον Άγιο Σιλουανό. Λέει ότι ήμουν ασκητής χρόνια πολλά στην έρημο. Αυτός ήταν Ρώσος και πήγε στη Γαλλία να σπουδάσει, και από εκεί τον κέρδισε η προσευχή. Ήταν περίοδος πολέμου, παγκοσμίου πολέμου. Τον κέρδισε η προσευχή, κατάληξε στο Άγιον Όρος. Ερημίτης χρόνια πολλά στην έρημο του Άγιου Όρους, λέει. Χρόνια πολλά ερημίτης, έκανα την προσευχή Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώ με. Και μετά από 40 χρόνια, λέει, κατάλαβα ότι δεν είναι εγώ που κάνω την προσευχή, αλλά είναι άλλος που κάνει την προσευχή μέσα μας. Η φωνή του Χριστού μέσα μας, έτσι. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε εμείς τίποτε, αν δεν έρθει να μας το διδάξει ο ίδιος ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα. Αναπαύει την ψυχή μας μέσα από μια δύσκολη εμπειρία. Πολλές φορές βλέπουμε ότι αντί να περνούμε μίζερα και δυστυχισμένα, αυτή η συγκεκριμένη δύσκολη εμπειρία γίνεται η αφορμή να ανέβουμε, όπως είπετε και πριν κύριε Ιωαννίδη, να ανέβουμε στο επίπεδο εκείνο που να δεχτούμε, να δεχόμαστε καλύτερα ένα άλλο φως, μια άλλη εσωτερική ευτυχία. Είναι επίσκεψη του Θεού, η ασθένεια, ναι, το ατύχημα, δεν θα πρέπει να τα επιδιώκουμε, αλλά επειδή είμαστε ατελή όντα και τα υφιστάμεθα, θα πρέπει ακριβώς όπως προσεστά είπε σελίδα μου να ανεβαίνουμε ψηλά. Έχεις με αυτές τις επισκέψεις. Μπορείς να εντοπίσεις χαρά μέσα σε αυτές. Χαρά, τις γιατί αναγνωρίζεις που χαρμολύπη. Η αλήθεια. Ναι. Η αλήθεια ότι είμαστε πεπερασμένα όντα, χρονικά και χωικά, και εκείνο που έχει σημασία είναι να αναζήσουμε το αιώνιο και την αιώνια αλήθεια. Ο Βαντίδης Ζήνων είπε κάτι πολύ σωστό για το Άγιο Πνεύμα, και ο πατήρ Σοφρόνιος ακολουθεί τη ρωσική παράδοση του Αγίου Σεραφείμ του Σάρος, που έλεγε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι η Βασιλεία του Αγίου Πνεύματος. Η αγιοπνευματική παράδοση είναι εκείνη που απέχει μίλια μακριά από τη διανόηση. Εκείνοι που έχουν δραστηριότητες διανοητικού τύπου, συγγραφείς, ερευνητές, μελετητές, δεν μπορούν να καταλάβουν τα άγια αυτά όντα τα οποία βρίσκονται κάτω από την επίρρεια της Θείας Χάριτος, όπως είναι οι Άγιοι Γέροντες, ο Πατήρ Σοφρόνιος, ο Πατήρ Πορφύριος. Άρα μιλάτε για την Θεία Χάρη, έτσι. Η Θεία Χάρη είναι εκείνη που επιτρέπει τα ελείποντα να πληρωθούν και τα ασθενή να θεραπευτούν. Και άλλωστε οι Άγιοι είναι εκείνοι που έχουν τη Θεία Χάρη και με το δύναμη του Θεού μπορούν να προσφέρουν διακονία στην ανθρωπότητα. Για να εξελίξω λίγο την κουβέντα, θα πάρω και τον κύριο Γαβριλίδη που θέλει να μας μιλήσει, να ακούμε και τις εμπειρίες των τηλεφιατών ήθελα μας. Να πω για το προηγούμενο θαύμα, όχι, θα, Αγίας Μαρίνης, αν μου επιτρέπεις. Θα πάρω το τηλέφωνο για μην κλείσει, γιατί κλείνουν οι γραμμές και πολλή ώρα, και θα σας ακούσω. Κύριε Γαβριλίδη, πείτε μας. Καλησπέρα, κυρία Λίδα. Καλησπέρα σας. Θέλω και εγώ να καταθέσω η μαρτυρία μου για ένα θαύμα που έγινε στο γιο μου. Βεβαίως. Στις 27 του Δευτέρου, το 11, ο γιος μου έπαθε ένα ανακοπή καρδίας. Και για 19 μέρες δεν μας μίλησε. Την 18η ημέρα, η αδερφή μου η Νίκη, είπε μου να θα τηλεφωνούσε στην Αγία Μαρίνα στην Άνδρο για να κάνουν παράκληση για το γιο μου. Ο πάτερ εκεί, ο γεροντάς της, ήταν σαν να κάνουν την επομένη, την Τετάρτη, δηλαδή στις, την Πέμπτη, στις 17 του Μάρτη, με συγχωρείτε. Την ώρα που ακριβώς έγινε το εκεί στην Αγία Μαρίνα της Άνδρου η παράκληση, ο γιος μου εμίλησε, ύστερα από 19 μέρες. Την ώρα της παράκλησης, έτσι. Ναι, την ώρα της παράκλησης, την 19η ημέρα,
εκεί που οι γιατροί μας τον είχα για νεκρόν, για φυτόν, διότι έπαθε ανακοπή καρδίας και κανονικά έπρεπε σε τρία λεπτά να αιματωθεί ο εγκέφαλος για να μπορέσει να ανανύψει. Έκαμε 27 λεπτά και οι γιατροί μας τον είχαν νεκρόν. Και η Αγία Μαρίνα, δοξάζω το όνομα της, την ώρα της παράκλησης, εκεί που 19 μέρες δεν μίλησε, την 19η ημέρα μίλησε, την ώρα που έκανε εκεί ο γέροντας την παράκληση. Κύριε Γαβριλίδη, τι είπε, επανήλθε εντελώς ο γιος σας αυτή τη στιγμή? Ναι, δόξα ο Θεός, εκεί που οι γιατροί μας τον είχαν για χαμένο, κυρία Ελίτα, ο Θεός, η Παναγία, οι Άγιοι αποφάσισαν άλλος πώς και σήμερα ο γιος μας είναι καλά και πήγε δουλειά. Να σας ρωτήσω κάτι, ανέφερε καθόλου αυτά που ακούμε συχνά από τις εκπομπές ως παραθανάτιες εμπειρίες, δηλαδή είχε... Όχι, δεν, όχι, δεν έφερε μαζί του... Ελάχιστα πράγματα θυμάται, αλλά οι ιατροί μας τον είχαν τέλεια, βάσει της επιστήμης τους φυσικά και αυτοί, μας τον είχαν για τέλεια χαμένος. Μάλιστα είπαν της γυναίκας του ότι να είσαι έτοιμη να σάζεις ένα φυτό. Και ο Χριστός, η Παναγία μας αποφάσισαν και η Αγία Μαρίνα μας αποφάσισαν άλλος πώς. Μάλιστα το θαύμα ξεκίνησε από τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Που ανέφερε μόλις τώρα ο κύριος Ιαννίδης. Ναι, όταν του έκανε ο πάτερ Ηλίας λαδάκι, αμέσως ευερτιώθηκε κατά πολύ το εγκεφαλογράφημα του. Και μας εκάλεσαν να ειδείτε και μας είπαν εκείνο που σας είπαμε την προηγούμενη ημέρα δεν ισχύει. Μετά από επάλυψη με λαδάκι του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Σας ευχαριστώ. Έρχεται απάνω σε αυτό που λέγαμε για την Θεία Χάρη, όπου τίποτα δεν γίνεται κατορθωτό και τίποτα δεν γίνεται πραγματικό εάν δεν υπάρχει Θεία Χάρης. Και αυτή τη στιγμή ακούσαμε μια μαρτυρία βάσει γιατρών, ακυρώθηκε και αναιρέθηκε αυτό που είπαν οι γιατροί. Κυρία Δέσποινα, να σας ακούσουμε και να προχωρήσουμε λίγο στην κουβέντα μας. Παρακαλώ, κυρία Δέσποινα. Ναι. Είμαι στο τηλέφωνο, κορί. Θα χαμηλώσετε την ένταση της τηλεόρασης και θα σας ακούμε και θα μας ακούτε καλύτερα. Εντάξει, μάνα μου, και όλες τις χαλαδίες. Λοιπόν, κάποιο σχόλιο για τον γέροντα Σεραφείμ του Σάροφ, κύριε Παπαγεωργίου, πατέρα Ζήν, αν θέλετε. Είναι Άγιος. Ναι, είναι Άγιος. Της Ρωσικής Εκκλησίας. Ο μεγαλύτερος. Και έγραψε καταπληκτικά. Ο Άγιος, ναι. Ο γέροντας Σοφρόνιος έχει γράψει. Για τον. Όχι, για τον Άγιο Σιλουανό έχει γράψει. Όχι, αυτό διότι διάβασε ένα κομμάτι του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ για τον. Ναι, για την. Ο γέροντας, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ μιλάει για την Θεία Χάρη και για το Άγιο Πνεύμα. Αυτό. Αλλά είναι ο ίδιος που το κατέγραψε, κατέγραφε. Ο ίδιος. Συνομιλίες του με τον. Πρέπει να κάνουμε ένα πρόγραμμα. Είναι μεγάλος Άγιος, πολύ αγαπητός στη Ρωσία αλλά και εδώ στην Κύπρο. Πρέπει να γίνει αναφορά ότι τιμάται ιδιαίτερα ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, μάλιστα στην Μητροπολιτική Περιφέρεια Μόρφου, από ό,τι γνωρίζω, με καθοδήγηση του Μητροπολίτη, του Πανιερώτα, του κ. Νεόφυτου, έχει χτιστεί εκκλησάκι στη Σκουριώτισσα και νομίζω είναι ησυχαστήριο εκεί όπου μονάζει και ένας... οι δυο μοναχοί τιμόμενων εις τον Άγιο Σεραφείμ. Για να κατανοήσουμε και λίγο περί τίνος πρόκειται η Θεία Χάρης. Δηλαδή τίποτα ακόμα, αντιλαμβάνομαι πατέρα Ζήνωνα, ότι ακόμα και να είσαι σωστός ως ναός, η ζωή σου να είναι να την βιώνεις ως ναό, όπως είπε και ο κ. Ιωαννίδης. Να προσπαθείς ναι, συνειδητά και να κάνεις ένα πραγματικά έτσι... λευκό, διάφανο, φωτεινό βίο εν Χριστώ. Που δεν είναι εύκολο. Ακόμα και τότε, αν δεν υπάρξει αυτή η Θεία Χάρης, τίποτα δεν γίνεται. Δηλαδή, το μιλάμε ως Θεία Χάρης, αλλά κανένας από εμάς εκτός εάν το έχουμε βιώσει. Δεν βλέπουμε τους γέροντες. Ναι. Που αν έχω, κάπου λέει ο γέροντας Παϊσίος ότι για να διδαχτείς λέει, την ευλάβεια, πρέπει να το δεις. Αν ζήσεις λίτα κοντά σε γέροντες που έχουν, τους φέρνεις εδώ, τους βλέπω κάποτε στην τηλεόραση και ο κόσμος συγκινείται που τους φέρνεις, διδάσκεσαι από αυτούς τους ανθρώπους, βλέπεις ακριβώς πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι. Αφού αναφέραμε τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, εγώ με ρώτησε προχτές η Έλενα που είστε στο χωριό, ποια είναι η Αγία Μαρίνα
και με έφερε σε δύσκολη θέση. Δηλαδή, τι ξέρουμε εμείς για την Αγία Μαρίνα. Αλλά βρήκα στο βιβλίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ ένα ωραίο κομμάτι. Μα πώς είναι παρόν σήμερα ο Αγίος Σεραφείμ του Σάροφ, δηλαδή ήρθε από κοντά σας, από τον το κύριο Παγιολίου. Αγίος Σεραφείμ του Σάροφ. Ναι. Και βρήκα ένα κομμάτι που το εμφανίστηκε η Παναγία και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και αρκετές, και μια ομάδα Αγίων. Αρκετές κοπέλες, Αγίες και ήταν και Αγία Μαρίνα μέσα. Αν θέλετε να έχουμε χρόνο να το διαβάσουμε. Θα το διαβάσουμε. Ναι, είναι ενδιαφέρον σε κάποια προγράμματα που παρουσιάζουμε εδώ. Το έχετε ζήσει δίχως άλλο. Εσείς που έρχεστε συχνά. Συμβαίνει κάτι. Όχι, συμβαίνει κάτι. Τώρα αναφέρθηκε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Υπήρχε ήδη το βιβλίο από τον πατέρα Ζήνωνα, αλλά ακούστηκε και από τον κύριο, αν θυμάμαι καλά, τον κύριο Γαβριλίδη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Δέσποινα που χαμήλωσε την τηλεόραση της για να την ακούσουμε. Κυρία Δέσποινα. Ναι, μάνα. Σας ακούμε. Να σου πω. Βεβαίως. Κάτι για τον γιο μου, τον Απόστολο Λουκάς. Ναι. Ήταν στρατιώτης στον ΠΜΕ στη Λευκοσία. Και ήταν πας στην πράσινη γραμμή του χαμέ. Έφκαλε σκοπιά, επίεν κάποιο τσίπεν του χάμνα το όπλο και έλα κοντά μου. Αντί να το χάμνισε το όπλο το παιδί μου, εοπλισέν το. Αμα γίναν τον και εοπλισέν το έφυγε. Εφοήθηκε, δεν ήξερε να του σύπηκε, ένα μήνα ελίτα μου δεν εμίδα. Ένα μήνα. Επί έπαιρνα το σε ένα γιατρό, έπαιρνα το να του κάνουν επέμβαση. Επί τη Λάρδα καλεμέ στον Απολλωνό. Τέλος πάντων, ήρθα σπίτι, ήρθε μια γειτονίσσα μου και χαμέ και λαλί μου, Δέσποινα, γύρισε στο γιατρού Σούλη. Έταξα τον στον Απόστολο Λουκά, στις 18 το Οκτώβρη. Έταξα τον Ελίτα μου και λέω τον Απόστολο μου Λουκά, για να το παιδί μου, τσος που ζω να σε γιορτάζω. Και βάστον και ένα χάρτενο πεντασέλινο και σταύρωσα το πάνω. Το πρωί είναι σηκώθηκα και μίλασε λιώνει η γλωσσά του. Είναι επίσης σας, κυρία Δέσποινα, μου σας ευχαριστώ. Αυτό που προσελκύει, αντιλαμβάνουμε την ευλογία, είναι η πίστη του καθενός από εμάς. Συμπληρωματικά θα εφόσον επιτραπεί, διότι είναι και κάποιοι από εμάς που έχουμε δυνατή πίστη, αλλά δεν επιτρέπεται. Πολύ σωστά έλεγε ο κύριος Ιωαννίδης ότι και ο Χριστός εθεράπευε αυτούς που επίστευαν. Εξάλλου. Ναι, αλλά κάποιοι από εμάς πιστεύουν και δεν θεραπεύονται. Ελίτα μου, ο Χριστός δεν πήγε να βρει κανέναν άρρωστο για να επιδείξει τη θαυματουργική του δύναμη, ότι μπορούσε να το θεραπεύσει. Αλλά μόνο όσοι κατέφευγαν κοντά του με πίστη είναι εκείνοι οι ειδικοί τους και τους έλεγε το γεγονός ότι έχεις πιστέψει ότι ερχόμενος κοντά μου θα θεραπευτείς, αυτό είναι που σε θεράπευσε. Διότι υπήρξαν και πάρα πολλοί άλλοι στις εποχές εκείνης που ζούσαν γύρω από τον Χριστό, αλλά δεν εμπίστευσαν σε αυτόν και πέθαναν άρρωστοι. Λοιπόν, κυρία Ελένη μου, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλησπέρα και στους καλεσμένους σας, κυρία Λίτα. Βέβαια. Να πω και εγώ κάτι που συνέβηκε σε εμάς. Έτσι σύντομα, έχω έναν αδερφό τεχνών, ο οποίος είναι ορφανός από πατέρα και μητέρα. Σπούδασε ιατρική, έδωσε 4-5 φορές εξετάσεις δικαστά. Ένε πέρασε, έλεγαν ότι έγραφε, αλλά στο τέλος φαίνεται εξετάζαν όσα γραπτά έθεραν να περάσω και μετά τα υπόλοιπα αφήνανταν στην πάντα. Λέει μου είναι η τελευταία φορά που δίνω. Θα τα παρατήσω όλα. Εγώ προβληματίστηκα, πήρα τον γέροντα Κυπριανό και παρακάλεσα τον να κάνει μια προσευχή για τον το παιδί. Λέει μου θα κάνω. Έδιαν την επομένη εξετάση, έπιασε με άντρας μου, είπε μου ότι επέρασε, δεν τον επίστεψα. Επήρε μου ο ίδιος και λέει μου, θεία είναι διασταυρωμένο. Αλλά σε διαβεβαιώ ότι μια θεία δύναμη με καθοδηγούσε. Το νιώθα, μου λέει, το νιώθα. Εγώ άρχισα να δοξολογώ το Θεό, ήταν απέναντι στο γραφείο μου η εικόνα της Παναγίας, της Αγίας Μαρίνας, του Χριστού. Και λέει, σε ευχαριστώ Παναγία μου, σε ευχαριστώ Αγία Μαρίνα μου, ποια που δεν με βοήθησε, όποια και να με βοήθησε, όπως ευχαριστούσα και τις δύο. Και σε λίγο γέμισε το γραφείο ένα άρωμα, μια εξίσια μυρωδιά, που ήταν γνωστή μου η μυρωδιά τούτη. Έλα σε συναδεύσεις μου μυρίζει κάτι πολλά ωραία, εγνωστή μου το τιμήρος και δεν μπορώ να τα προσδιορίσω. Μετά πήγα να ανοίξω τη τσάντα μου να πάρω το πορτοφόλι μου και επειδή είχα άρωμα να πούμε που παλιά μέσα στη τσάντα μου της Αγίας Μαρίνας και κατάλαβα ότι ήταν το άρωμα εκείνο της Αγίας Μαρίνας.
Αυτό με το μύρο. Θυμήθηκα ότι ήταν η Αγία Μαρίνα ότι ήταν που η παρουσία που επικαλεστήκατε. Την ευλαβούμε πάρα πολλά και την ευχαριστώ από τότε, γιατί αν δεν τα επέρνα θα τα παρατούσε όλα και εγώ δεν ήξερα. Ναι. Που είμαστε μόνο εγώ και ο αδερφός μου, οι μόνοι του συγγενείς, ας πούμε, τι θα κάμναμε. Είναι η μεγάλη σας αγάπη για το παιδί αυτό, δίχως άλλο. Πατέρα Ζήν, το μύρο, αυτό που ακούσαμε τώρα, είναι σημάδι, σημάδι παρουσίας, Αγίας Παρουσίας. Το ακούμε να το λέει ο κόσμος. Είχα και εγώ μια εμπειρία, δεν ξέρω αν θα διαδείξεις μετά. Θα το δείξουμε, ναι. Ναι, θα την ακούσουμε τότε. Ναι. Και εγώ ήμουν σε, όχι σε αφισβήτηση, απλώς κάποια πράγματα θέλεις να τα ναι. μου λες εσύ ότι αισθάνομαι ευωδία. Ναι. Εγώ δεν αισθάνομαι τόσο ξεκάθαρα και οπότε όταν το πάθεις πια δεν μπορείς να το αφισβητήσεις. Κύριε Ανίδη. Η γραφή λέει ότι το όνομα του Θεού είναι μύρον εκκαινοθέν, δηλαδή άρωμα το οποίο έχει διαχυθεί κάτω. Συνεπώς ανοίγονται πύλες προς άλλα παιδιά, Λίτα μου, μέσω της πίστης, μέσω της αγάπης προς τον Θεό, μέσω της πλήρους αυτοπαρέτησης και του δοσήματος προς τα θεία, και αυτές οι πύλες είναι δίωδοι καθόδου της Θείας Χάριτος, η οποία κομίζει το φωτισμό στον άνθρωπο, εφόσον ο άνθρωπος προηγουμένως με την άνοδο εκεί ψηλά καθαρίζει τον εαυτό του αλλά και φωτίζεται ταυτόχρονα, γι' αυτό και μπορεί να καταλάβει τα δυσνόητα και τα ακατάληπτα της θεότητος. Ζούμε στην περιοχή του μυστηρίου, Ελίτα, που είναι κάτι το πολύ ιερό, και ο κόσμος ο οποίος αποιερώθηκε μέσα από το καπιταλιστικό σύστημα και τους υλισμούς που ζούμε, θα πρέπει να βρει την ιερότητα για να σωθεί ο ίδιος. Διαφορετικά θα ζούμε μέσα στο κενό, την αποξένωση και τις συμβάσεις οι οποίες σε είναι λίγο ανοησίες. Θα ακούσουμε και μια σπουδαία μαρτυρία της κυρίας Βασούλας Ρίντεν, που ακριβώς ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο με αυτά τα... είναι ελληνοορθόδοξη η κυρία, πάνω σε αυτό το θέμα, ότι έχουμε αποξενωθεί και έχουμε κρυώσει τις ζωές μας. Να πάρουμε τρία τηλεφωνήματα και θα ακούσω και τον κύριο Παπαγεωργίου. Ναι, να ακούσω. Με το μύρο θα ήθελα να πω μια, να προσθέσετε κάτι. Μια μαρτυρία την οποία μου ανέφερε πριν δύο μέρες μια κοπέλα από την Αλαμινό. Τώρα ίσως μας ακούει τηλεοπτικά η κοπέλα. Για χρόνια δεν τεκνοποιούσε και κάποιος την καθοδήγησε να πάει στην Άνδρο, στην Αγία Μαρίνα, και το εκουβέντιασε με τον γέροντα των Κυπριανών, ο οποίος της έδωσε μύρος και της είπε σε τρεις μήνες θα είσαι έγκυος. Αυτά τα φαινόμενα, Ελίτα, δεν είναι τυχαία. Έμεινε έγκυος, εγέννησε και πήγαινε στην Άνδρο και το βάφτισε το παιδάκι της. Κύριε Παπαγεωργίου, μου επιτρέπεις, δεν θα πρέπει να καταργήσουμε τα νοσοκομεία και την ιατρική και να καταφεύγουμε στα μοναστήρια και στους ιερείς. Πρέπει να είμαστε πολύ διακριτικοί και να προσέχουμε, γιατί και οι σκοτεινοί μας παίζουν σινεμά, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος πολύ συχνά. Τώρα όσον αφορά το Άγιο Μύρο, το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος, το οποίο δέχεται ο άνθρωπος μετά την πάπτισή του, είναι ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας και κάθε 10 χρόνια γίνεται στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως η τελετή της καθαγιάσεως του Αγίου Μύρου, και όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες παίρνουν από ναι, αλλά αυτό το μύρο το οποίο είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όταν 157 αρώματα φυτά στέλνονται. Ναι, αλλά μπορεί να είσαι εκεί στο σπίτι σου και να αισθανθείς ένα άρωμα υπέροχο. Άνωθεν. Αυτό είναι άνωθεν. Κυρία Κίκα, σας ακούμε και μετά να δώσουμε τον λόγο στον πατέρα Ζήμινα για να ακούσουμε και την αναφορά του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Λοιπόν, κυρία Κίκα. Ναι. Σας ακούμε, κυρία Κίκα. Είστε. Είστε στον αέρα, σας ακούμε. Ναι. Κυρία Λίτα μου, εγώ θα σου πω μια ιστορία συγκινητική για την Αγία Μαρίνα. Να ακούσουμε. Όταν είμαστε στο Πέλα Πάι, ήταν η Πούρκη, και κάμαμε στο Πέλα Πάι τις 6 μέρες, ήταν η Πούρκη και φωνάζαν να μείνουμε στα σπίτια μας, να μας ερευνήσουν. Όταν κλειστήκαμε στα σπίτια μας, είμαστε τρεις οικογένειες, έκαναμε προσευχή,
Προσευχόμαστε στους θεούς, στους αγίους, να μας εγλιτώσουν, γιατί είχαμε παιδιά μεγάλα. Ναι. Είχα την κόρη μου 18 χρονών, 17 το γιο μου και άλλα δυο μωρά. Την ώρα που προσευχόμαστε, ήρθε μου κάτι έτσι. Πολλή ώρα που προσευχόμαστε να πω έξω. Έφυγα έξω στην αυλή. Είχε μια φουντάνα και άνοιξα την ανοιχτό. Την ώρα που πήγα να ρίξω νερό στο πρόσωπο μου, παρά την Αγία Μαρίνα μέσα στο βουνό. Έστεκε με το ο σταυρό στο χέρι, όπως είναι τα στην εικόνα της, με τα ούξια τα ρούχα και το μπλε το βαθύ. Έστεκα και φέρουν την εσόρε με και φώναζα στις κουνιάδες μου και στα παιδιά μου να μην κλαίσουν, να μην φωνάζουν, διότι προσέχει μας η Αγία Μαρίνα. Ρωτάει που είναι η Παναγία μου και λαλώ μετά, δεν είναι η Παναγία, είναι η Αγία Μαρίνα με το σταυλούδι στο χέρι. Που δεν ήξερα άλλη η Αγία Μαρίνα εμάς τα σταυλούδι. Εθώρου μην, κάμπο την ώρα, εθώρε με, δεν μου μίλησε και χάθηκε. Μετά ήρθαν οι Τούρκοι, πιάσαν τα παιδιά μας και πιάσαν πως εμάς. Επήραν τους άντρες στα ουσία. Περάσατε και εσείς τι περάσατε. Ναι. Εμάς φύγαμε σπίτι, σε ξενοδοχείο μάλλον. Εγώ έκλαια τρεις ημέρες και παρακάλουν την Αγία Μαρίνα να μου αγνητώσει τα παιδιά και τον κόσμο όλο που με πήρασε. Στις 8 μέρες έφεραν μας τους πίσω τους άντρες μας, αλλά είχε να εξηγήσουν το γιο μου στο κεφάλι και έκαμε 8 μέρες άρρωστο. Και πέρασε ο κόσμος. Ευχαριστούμε κυρία Κίκα για την μαρτυρία σας. Να ακούσουμε και την κυρία Μαρία, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, εγώ μιλώ. Εσείς. Εγώ είχα ένα πρόβλημα με αμορραγία. Ανάμιξα στο γέμα και πήγαινε σιωνοτό μου πάνω μου. Επήγα στο γιατρό, δηλαδή πρέπει να βγάλουμε το κουβάρι που έχει μέσα στη μήτρα στο γεμάτο γέμα. Ή να σπάσει και να... Εγώ όταν μου είπε ότι να με κάνει εξήρηση το πρωί να μου βγάλει το κουβάρι, όχι, όχι, λαλό του, δεν θα κάνω τίποτα, εγώ να πω στην Παναγία την γεμάτικη. Η μάμα μου φώναζε, κόρη μου, πού να πάει, κόρη μου, όχι, μην πάει, γιατί λέω ότι είσαι και όλο το... Επία στην Παναγία την γεματική γονατιστή, αλλά είχατε 6 μωρούφια που έφυγε, μα εγώ που έφυγα σπίτι και πήγα στην Παναγία. Μόλις έντυσα πάνω στην Παναγία, έφερα τον νου μου, έτρεμα. Παναγία μου, με δεχτείς να μ' ανοίξει ο γιατρός να μου βγάλει το κουβάρι. Εάν δεν το βγάλει, μου λέει, ο γιατρός θα σπάσει και να πεθάνει. Ήρθα σπίτι, η μάμα μου έφυγε, που να αφήσω τα μωρά μου, που να έμπαω λαλό. Άμα η Παναγία επία και προσευχήθηκα της και είπα της με την καρδιά μου ότι έθελω να μ' ανοίξει να μου βγάλει το κουβάρι μου πάνω μου. Φώναζε η μάμα μου, εγώ είναι επία, το κουβάρι είναι χάθηκε που πάνω. Τελικά κυρία Μαρία μου ευχαριστούμε, τελικά να ξαναπούμε ότι ο γιατρός και η ιατρική είναι απαραίτητα, έτσι, να μην δοθεί μια κατεύθυνση. Οι ιατροί είναι οι φίλοι του Θεού και φίλοι των ανθρώπων. Ναι. Όμως ήθελα να δώσω μια εξήγηση σε όλα αυτά, Λίτα μου. Ο άνθρωπος σε στιγμές έντασης, είτε κινδύνου είτε μεγάλου πόνου, ανεβαίνει ψηλά. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, επίσκεψη του Θεού. Και εκεί ανοίγει άλλες διόδους θείας ενέργειας και επενέργειας. Είναι πολύ σωστό. Ναι, και είναι. Αυτά όλα ανοίγουν ό,τι είναι μπλοκαρισμένο. Και έγινε όγκος, έγινε απόστημα, έγινε κάτι κακό. Και καθαρίζει. Αυτή η δύναμη είναι εκείνη που είναι θεραπευτική και χρειάζεται στην ιατρική. Να δούμε πρώτα το ρεπορτάζ και μετά να ακούσουμε αυτό το κείμενο. Ναι. Κύριε Παπαγεωργίου, θέλετε κοιτάξτε, κάτι να... Κοιτάξτε, αυτές οι ζωντανές μαρτυρίες των τηλεθεατών είναι οι πιο αδιάψευστες μαρτυρίες της πίστεως που θαυματουργεί σε πολλές περιπτώσεις. Αυτά και αν είναι ζωντανά παραδείγματα
τι μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο η πίστη, αλλά και η μεγάλη, ο γέροντας, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρου. Η άσκηση την οποία έζησε μέσα στην έρημο ήταν θλίψεις, πόνος, κλάμα, όλα αυτά τον ανέβασαν στα πνευματικά. Δηλαδή, κύριε Παπαγεωργίου, είναι η θλίψη, ο πόνος και το κλάμα που σε... Δηλαδή, λέγεται ότι ο Χριστός είναι χαρά. Ναι, αλλά και ο Χριστός επέρασε όλον αυτόν το φάσμα των δυσκολιών. Δηλαδή, έγινε αλεύρι, έγινε σκόνη για να φτάσει σε αυτά, σε ψηλούς πνευματικούς αναβαθμούς. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και μετά θα μας διαβάσετε ένα απόσπασμα από τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρου που μιλά για την επίσκεψη που είχε της Παναγίας με πολλούς Αγίους. Ναι, πάμε στο πιο συγκλονιστικό σχετικά με αυτό τον Άγιο, που δεν ξέρω πώς ήρθε τώρα και τον συνεταιριάξαμε με την Αγία Μαρίνα. Είναι ότι... Οι Άγιοι δεν ζηλεύουν. Ναι, πώς ήρθε... Λοιπόν, είναι ότι μιλάει για αυτό που λέμε Θεία Χάρις και που εμείς με τον μικρό μας εγκέφαλο προσπαθούμε να εξηγήσουμε πώς γίνεται εκεί που είσαι γεμάτος φόβο να ελευθερωθείς, εκεί που είσαι γεμάτος όγκο να γιατρευτείς, εκεί που η θλίψη είναι χειρότερη και από τον όγκο να διαλυθεί. Είναι μόνο με την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος. Η Θεία Χάρις δεν είναι το Άγιο Πνεύμα. Μα το Άγιο Πνεύμα... Μια αρκούδα η οποία ήταν από τους καλύτερους φίλους του Αγίου Σεραφείμ του Σάρου, που θα κατασπαράξει τον οποιοδήποτε δει μπροστά της, ήταν από τους καλύτερους φίλους του. Και στην αγιογραφία, αν έχετε δει εικόνα του Αγίου Σεραφείμ, θα δείτε και μια αρκούδα δίπλα του. Η Εκκλησία, όλο το έργο της Εκκλησίας είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί τον όλο θεσμό της Εκκλησίας. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα του ανθρώπου, εμένα του ανθρώπου και ο καθένας το πει για τον εαυτό του βέβαια, είναι η αίσθηση αυτάρκειας, ότι θα τα καταφέρω. Νομίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Και στην πορεία της ζωής μας, όταν έρθουν όλα ανάποδα, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι από μόνοι μας δεν γίνεται δεν τίποτα. Δεν τα καταφέρνω. Ναι. Δεν πάω μόνος μου. Ναι. Και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι κάποιος άλλος υπάρχει και πρέπει οπωσδήποτε να θέλω εγώ για να γίνει κάτι. Αν δεν θέλω δεν γίνεται. Για να κάνω ένα βήμα πρέπει να θέλω εγώ. Αλλά ξεχνάω συνέχεια, το ξεχνάω κάθε στιγμή, ότι πρέπει να θέλει και ένας άλλος που είναι δίπλα μου. Αυτός που είναι δίπλα μου τον ξεχνάω. Και ενεργεί αυτός που είναι δίπλα μου μέσω των Αγίων, δεν ξέρουμε πώς ενεργεί, μέσω των Αγγέλων, δεν ξέρουμε αυτό είναι πολύ παράξενο και πώς γίνεται. Το αισθανόμαστε βέβαια. Το αισθανόμαστε. Η στιγμή που η πίστη γίνεται βεβαιότητα και αγάπη είναι η στιγμή που πια το βιώνουμε. Και δεν έχει πια να σας πιστέψω, γιατί το ζω. Ναι. Το έχουμε δει. Η πίστη, Ελίτα, είναι η πιο αταλάντευτη βεβαιότητα. Εάν υπάρχει έστω και η παραμικρή αμφιβολία, πάει να είναι πίστη. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Να δούμε λίγο περισσότερο για την Αγία Μαρίνα και για την εξιστόρηση του πατέρα σας, πατέρα Ζήνωνα. Πάμε. Αγία Μαρίνα και Τσίρα, που ποτσιμίζεις τα μωρά. Η Αγία Μαρίνα γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Πισιδίας το 270 μετά Χριστόν. Λίγες μέρες μετά τη γέννησή της η μητέρα της πέθανε και ο πατέρας της Σεβέσιος, που ήταν ιερέας των ειδώλων, την ανάθεσε σε μια χριστιανή γυναίκα από την οποία η Αγία Μαρίνα γνώρισε τον χριστιανισμό και διδάχθηκε τον Χριστό. Όταν έγινε 15 χρονών αποκάλυψε στον πατέρα της ότι είναι χριστιανή. Έκπληκτος αυτός από αυτό που άκουσε, με μίσος την διέγραψε από παιδί του. Μετά από καιρό έμαθε για την Μαρίνα και ο έπαρχος Ολύμβριος που διέταξε την σύλληψή της. Όταν την είδε, θαύμασε την ομορφιά της και προσπάθησε να την πείσει με κάθε τρόπο να αρνηθεί τον Χριστό και να γίνει σύζυγός του. Μάταια όμως, η Μαρίνα σε κάθε προσπάθεια του Ολύμβριου αντέτασε την φράση «Είμαι χριστιανή». Ο τσιμιστό κορούδι μου, το πιο γλυκύν τραούδι μου. Τότε σκληρός έπαρχος διέταξε να την ξαπλώσουν στη γη και την καταξέσκησε άσπλαχνα με ραβδιά τόσο ώστε η γη έγινε κατακόκκινη από το αίμα που έτρεξε. Ενώ αιμορραγούσε την κρέμαση για πολλή ώρα και μετά την φυλάκισε.
Όταν για δεύτερη φορά την εξέτασε και διαπίστωσε ότι η πίστη της Μαρίνας ήταν αμετακίνητη στον Χριστό, την έκαψε με αναμένες λαμπάδες. Οι πληγές της όμως έκλεισαν και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί παρευρισκόμενοι να γίνουν χριστιανοί. Μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο, ο έπαρχος διέταξε τελικά τον αποκεφαλισμό της Αγίας Μαρίνας. Μετά τον θάνατό της, οι χριστιανοί παρέλαβαν κρυφά το λειψανό της και το ενταφίασαν με τιμές, όπως άρμοζε στους μάρτυρες της πίστεως. Τελικά έλαβε και το στεφάνι του μαρτυρικού θανάτου και ανέβηκε στον ουρανό δάφνο στεφανωμένοι μάρτυρες. Πολλά και εξακουστά είναι τα θαύματα της Αγίας Μαρίνας. Ο ιερέας της κοινότητας Ορά στην Ορεινή της επαρχίας Λάρνακας, πατήρ Ανδρέας, έχει βιώσει ο ίδιος θαύμα της Αγίας το 1978. Μια περιπέτεια με την σπονδυλική του στήλη τον έκανε να υποφέρει σε νεαρή ηλικία. Το πρόβλημα αυτό τον καθήλωσε, μιας και υπέφερε από φρικτούς πόνους. Κατά την θεία λειτουργία του εσπερινού ανήμερα της εορτής της Αγίας Μαρίνας, έκανε το θαύμα της. Πήρα μέσα στην εκκλησία, έκατσα μέσα στο ιερό. Ήρθε ένας ιερέας από τους Αγίους που ερχεντούν από ό,τι χρειαζόμαστε. Και όταν με είδε, άντε, πάτερ, σήκου πάνω να πάρουμε καιρό, λέει μου, να συλλειτουργήσουμε. Άρα του παπά μου, με είδες πόσες φορές έρχεσουν στο σπίτι και έβλεπες με που είμαι άρρωστο και τώρα φέραμε πας στην καρέκλα, μπορώ να σταθώ στα πόθια μου να πάρω καιρό να λειτουργήσω. Σίγου σίγου λέει μου, πέ μου το τρεις φορές. Τις τρεις φορές έπιαμε που την μασχάλης και σήκωσε με πάνω, έμα να σε βοηθήσω. Επήρε με, βοήθησε με, πήραμε καιρό, έντισε με, που λεπτόν του λεπτού καλύτερα, που λεπτόν του λεπτού καλύτερα. Έβγε από την εξησία και στα σπίτι, δεν σου παρπάζει τόσο. Δόξα να έχει το όνομα της και του Κυρίου. Τια Παναγία Δέσποινα που ποτσινίζεις τα μωρά. Σήμερα τα Αγία Λείψανα της Αγίας Μαρίνας φυλάγονται στην Αθήνα σε ναό που φέρει το όνομά της, ενώ η χείρα της έχει μεταφερθεί στην μονίβα του πεδίου στο Άγιο Όρος. Τια Παναγία Δέσποινα που ποτσινίζεις τα μωρά. Λοιπόν, να πάρουμε τα τηλέφωνα που περιμένουν. Γιατί? Είμαστε μωρά. Α, ναι. Είναι από τα πιο γλυκά τραγούδια όμως και ίσως θα έχουμε στη συνέχεια να ακούσουμε και της Παυλίνας Κωνσταντοπούλου την γλυκιά φωνή στον ανούρισμα. Να ακούσουμε την κυρία, η κυρία Ελένη που θα μας μιλήσει, Ερικό. Δεν ξέρω. Κυρία Ευδοκία, συγγνώμη. Κυρία Ευδοκία μου, σας ακούμε. Hello. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε άλλη τηλεφωνική. Πρέπει να χαμηλώνουμε τηλεόραση, την ένταση, για να μην μπερδεύεστε με τον ήχο. Κυρία, κυρία Καλλισθένη μου, σας ακούω. Είμαι, εγώ είμαι. Εσείς. Τι κάνετε, συγχαρητήρια για το πρόγραμμα σας. Σας ακούμε. Είμαι πολύ συγκινημένη. Mm-hmm. Από μικρή εγώ που μεγάλωνα τα... που ήσουν την αδερφή μου, πάντα ενανούριζα τα μωρά με το τραγούδι της Αγίας Μαρίνας. Mm. Και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω, τον πάτερ, από πού είναι, ο πάτερ που είναι μαζί σας. Να μας πει. Από την Ωρά. Από την Ωρά. Έχει συγγενήσει στο Προφιόν και Λακίου? Νομίζω όχι. Πάντως μοιάζετε πολύ με τον πατέρα μου και τώρα που σας είδα δάκρυσα, γιατί νόμιζα ότι ήσουν του πατέρας μου. Τόσο πολύ ομοιότητα. Ναι, είναι ο παπά Δημήτρης από το Προφιόν και Λακίου. Ναι. Το επίθετο του παπά Δημήτρης, γιατί είχε παππούδες παπάδες. Ευχαριστούμε, καλή μου. Να πάρουμε και τον κύριο Άγγελο. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας, Ελίτα. Γεια σας. Και σας και ως καλεσμένες σας. Βεβαίως. Εμένα η Αγία Μαρίνα, για μένα, είναι θαυματουργή για μένα. Να σας πω κάτι που το ένιωθα εγώ, που το μετά όταν το συνειδητοποίησα. Γι' αυτό κάνω τη γιορτή της, την ημέρα της, κάθε χρόνο, έτσι 2 χρόνια. Εγώ είμαι ένας κοινοτρόφος, είμαι έξω στους αγρούς. Ελιποθύμησα. Ελιποθύμησα, εγυρέθηκα με μέσα στα χωράφια, μέσα στα ποτούτα, δεν με βρίσκα. Τα κελοκέλαρα με γιαγιά Μαρίνα είναι απέναντι. Εκτίμησε η καμπάνα της Αγίας Μαρίνας. Mm-hmm. Είπε η γυναίκα μου,
Παναγία μου, και βοήθα να τον ύπρομε. Άμα και ήταν η γυναίκα που εκτύπησε την καμπάνα της Αγίας Μαρίνα, με βρήκα την λιπόθυμο, ήμουν απομακρυσμένος, με ποθήρα στην αστυνομία με μετέφερε, με έκανε, και έγινε από τότε της Αγίας Μαρίνας, κάνω την γιορτή της κάθε χρόνο. Για μένα είναι θαυματουργία η Μαρίνα. Έτσι γίνεται. Κάποια στιγμή κάτι συμβαίνει, κάτι μας βρίσκει και ανοίγει έτσι μια άλλη κατάσταση μέσα στη ζωή μας. Λέγεται εσωτερικός δρόμος, εσωτερικό παράθυρο, λέγεται Χριστός, δρόμος για τον Χριστό, δεν ξέρω. Καθένας επιλέγει πώς θα το πει. Ο κύριος Σοκράτης. Ναι, γεια σας. Γεια σας κύριε Σοκράτη. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας. Να είστε καλά. Εγώ είμαι από την Αγία Μαρίνα τη Χρυσοχούσου. Και μια σειρά το πρόγραμμα σας, ήθελα να πω δύο λόγια για την Αγία Μαρίνα. Ναι, βεβαίως. Η Αγία Μαρίνα για μας είναι προστάτηδα του χωριού μας. Έγινε και εισβολή, έγινε και πόλεμος, πραξικόταν και δεν έσπασε μια μύτη ενός κατοίκου του χωριού μας. Δεν χάσαμε μια ζωή μου μέσα στο χωριό μας. Τα τελευταία χρόνια μεταξύ 1992-2000 μέχρι 2003 περίπου, είχαμε ορισμένα accident που χάναμε νέους, τροχαία δυστυχήματα. Και αποφασίσαμε σαν χωριό να κάνουμε, να γυρίζουμε την εικόνα της Αγίας Μαρίνας κάθε παραμονή, από τη μια άκρη του χωριού στην άλλη, και να κάνουμε μια δέηση. Και έτσι που τότε που δεν συνέβη τίποτε στο χωριό μας. Εγώ πιστεύω πολλά, έχω πολλή αδυναμία στην Αγία Μαρίνα, πιστεύω ότι είναι θαυματουργή. Και εγώ πιστεύω χωριά, στα θαύματα, κύριε Παπαγιώργη. Ακόντας στα χωριά των τελευταίων δύο τηλεθεατών, ο ένας ανέφερε τα Κελοκέδρα και ο άλλος στην πόλη της Χρυσοχούς, πρέπει να πούμε ότι στην Κύπρο πέντε κοινότητες τιμούνται στο όνομα της Αγίας Μαρίνας. Είναι η Αγία Μαρίνα των Κελοκεδάρων, η Αγία Μαρίνα της Χρυσοχούς, η Αγία Μαρινούδα έξω από την Πάφων, ήταν μικρό χωριό και τώρα μεγάλο είναι αρκετά, η Αγία Μαρίνα του Ξυλιάτου και η Αγία Μαρίνα της Κυλούρας. Πέντε συνολικά χωριά στην Κύπρο φέρουν το όνομα της Αγίας Μαρίνας. Ναι, σε αυτό που είπε ο Κώστας, Λίτα μου, πρέπει να πούμε ότι η Αγία Μαρίνα αγαπιέται και από τους καθολικούς πάρα πολύ και οι Μαρονίτες στην Κύπρο έχουν χωριό Μαρονίτικο με την Αγία Μαρινού, όπως τη λένε. Ναι, έχουμε ένα δέσιμο. Που σημαίνει ότι η μεγαλομάρτης αυτή Αγία, όπως και η Αγία Παρασκευή, ανήκει στο σύνολο της χριστιανοσύνης. Επειδή πριν από το σχίσμα, αυτοί οι Άγιοι ήταν από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, πρωτούσιμοι το σχίσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, έτσι αυτοί οι Άγιοι τιμώνται εξίσου από και από του. Να δώσουμε το λόγο στον πατέρα Ζήνο, γιατί καταλήγουμε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής. Όπως έχω πει, θα συνεχίσουμε μια αξιοσημείωτη παρουσία στο πρόγραμμά μας. Είναι η κυρία Βασούλα Ρίντεν, η οποία έχει γράψει σε 40 γλώσσες. Έχω μεταφραστεί σε 40, έχω μεταφραστεί σε 40 γλώσσες τα βιβλία της. Έχει παρουσιάσει σε 60 χώρες το έργο της. Έχει κάνει 800 παρουσιάσεις ανά το παγκόσμιο. Είναι μια πολύ ξεχωριστή παρουσία. Επαναλαμβάνω, την Ελληνίδα Ορθόδοξη. Είναι Κυπρία. Ελληνίδα. Είναι καταγωγή από την Αίγυπτο. Ελληνίδα. Όπου κάποια στιγμή, κάπου βρισκόμενη στην Μπαγκλαντές, άκουσε αυτό το θείο κάλεσμα. Υπήρξε αυτό το θείο κάλεσμα. Για το οποίο μιλούσαμε, που σε εμάς τους υπόλοιπους συμβαίνει μέσα από δυσκολίες, μέσα από θαύματα, μέσα από μια ευλογία που μπορεί να μας βρει σε κάποια στιγμή κάποια στροφή της ζωής μας. Η ίδια θα μας μιλήσει για την δική της στροφή, για το δικό της κάλεσμα. Όλα της τα βιβλία και όλοι της οι λόγοι είναι η αληθινή εν Θεώ ζωή, όπως την αποκαλεί. Πριν κλείσουμε όμως και την δεχτούμε εδώ στο στούδιο για να την ακούσουμε, πατέρα Δήμο, αν θέλετε να μας πείτε αυτό με τον γέροντα τον Άγιο Σεραφείμ του Σάραφ που μιλά για την παρουσία της Αγίας Μαρίνας. Την είδε δηλαδή, την οραματίστηκε, έτσι. Ναι, το εμφανίστηκε. Το εμφανίστηκε. Μαζί με άλλες Αγίες και άλλους Αγίους. Και το γράφει αυτό ο ίδιος, το βιβλίο του. Ναι, στο βιβλίο του, στη βιογραφία του. Ωραία.
η μητέρα Ευπραξία την κάλεσε ο γέροντας, ο Άγιος Σεραφείμ, να έρθει στο κελί του δύο μέρες προηγουμένως και της είπε ότι θα έχουμε ένα όραμα με τη Θεομήτωρα. Και αφού μου ζήτησε να γονατίσω στο έδαφος, με κάλυψε με τον μανδύα του και διάβασε κάτι πάνω μου από ένα βιβλίο. Έπειτα σηκώντας με πάνω είπε, «Τώρα κρατήσου επάνω μου και μη φοβάσαι τίποτε». Εκείνη τη στιγμή έγινε ένας θόρυβος και σαν θρόισμα του δάσους μέσα στην δυνατή θύελα. Όταν καταλάγιασε, ακούσαμε μια υμνοδία που έμοιαζε με εκκλησιαστική υμνοδία. Έπειτα η πόρτα του κελιού άνοιξε από μόνη της, έγινε φως πιο λαμπρό από το φως της ημέρας και το κελί γέμισε με μια ευωδία όμοια με εκείνη του θυμιάματος που έχει το άρωμα του τριανταφύλου, μόνο που αυτή ήταν καλύτερη. Ο γέροντας ήταν γονατισμένος με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό, εγώ ήμουν τρομοκρατημένη. Ο γέροντας σηκώθηκε και είπε, «Μη φοβάσαι παιδί μου, δεν είναι δυστυχία, είναι έλεος που αποστέλλεται σε εμάς από τον Θεό». «Να, η υπερόνδοξη, η Πάναγνη Δέσποινα, η Παναγία Μητέρα του Θεού έρχεται σε εμάς». Δύο άγγελοι προπορεύονταν κρατώντας ο ένας στο δεξί του χέρι και ο άλλος στο αριστερό κλόνους, οι οποίοι μόλις είχαν ανθίσει. Τα μαλλιά τους έμοιαζαν με χρυσές ίνες λιναριού και ήταν απλωμένα στους ώμους τους. Αυτοί προπορεύονταν. Τους ακολουθούσαν ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Τα ενδύματά τους ήταν λευκά, λάμποντας από αγνότητα. Μετά από αυτούς ερχόταν η Θεομήτωρ, την οποία ακολουθούσαν 12 παρθένες. Η Βασίλισσα του Ουρανού φορούσε ένα μανδύα όμοιο με εκείνο που είναι ζωγραφισμένο στην εικόνα της Παναγίας πάντων θλιβωμένων η χαρά. Λαμποκοπούσε, αν και δεν ξέρουμε να πω τι χρώμα ήταν. Περιγράφει λεπτομέρειες εδώ. Για την Αγία Μαρή να φτάνει, ναι. Να φτάσει. Περιγράφει λεπτομέρειες από τα ενδύματα της Παναγίας και μετά λέει ότι τα μαλλιά της Παναγίας απλώνονταν χαλαρά πάνω στους ώμους της και ήταν μακρύτερα και ομορφότερα από τα μαλλιά των Αγγέλων. Οι Παρθένες έρχονταν μετά από αυτήν κατά ζεύγη. Φορούσαν στέματα και ενδύματα διαφόρων χρωμάτων. Δεν τα καταλαβαίνω, αυτά είναι δύσκολα. Ήταν διαφόρων αναστημάτων και τα πρόσωπά τους ήταν και αυτά διαφορετικά, καθώς και τα μαλλιά τους τα οποία απλώνονταν στους ώμους τους. Όλες είχαν μεγάλη ομορφιά. Αλλά ορισμένες ήταν περισσότερο όμορφες από τις άλλες. Στέκονταν όλες ολόγυρά μας. Η Βασίλισσα του Ουρανού βρισκόταν στο μέσον. Το κελί έγινε ευρύχωρο και το επάνω μέρος του γέμισε με φλόγες που έμοιαζαν με αναμένες λαμπάδες. Ήταν φωτεινότερο από το φως του μεσημεριού. Τρομοκρατήθηκα και έπεσα κάτω. Η Βασίλισσα του Ουρανού ήρθε προς το μέρος μου και αγγίζοντάς με το δεξί της χέρι μου είπε, «Σήκω επάνω κόρη και μη μας φοβάσαι. Ακριβώς τέτοιες παρθένες όπως είστε εσείς έχουν έρθει εδώ μαζί μου». Για να μην το... επειδή φτάνουμε στο τέλος, αν μπορούμε... έχετε για την Αγία Μαρίνα. Για τις παρθένες λέει, «Πλημερισμένη με χαρά ρώτησα τον Πάτερ Σεραφείμ που βρισκόμασταν. Σκεφτόμουν ότι δεν ήμουν πια στη ζωή. Τότε όταν το ρώτησα ποιες είναι αυτές, η Παναγία Μητέρα του Θεού μου είπε να πλησιάσω τις παρθένες και τις ρωτήσω ίδια. Εκείνες στέκονταν στη σειρά και από τις δύο πλευρές όπως είχαν έρθει, στην πρώτη σειρά οι μεγαλομάρτυρες Βαρβάρα και Κατερίνα, στη δεύτερη σειρά η πρωτομάρτης Αγία Θέκλα και η μεγαλομάρτης Μαρίνα». Αυτό που ήθελα, διότι φτάνουμε στο τέλος που πρέπει να πάμε διαφημίσεις για να υποδεχτούμε την κυρία Βασούλα Ρίντεν. Είναι ένα όραμα. Δίχως άλλο είναι ένα όραμα αυτό που περιγράφει ο Άγιος Σεραφείμ το Σάρο. Πραγματικότητα, αληθινό. Ναι, πραγματικό, αληθινό, από αυτά που όπως έχουμε πει είναι αξιοσημείωτα και τα καταγράφουμε. Και ήταν τα... Άγιος, τώρα να πούμε εμείς. Ναι. Εμείς τι να πούμε τώρα. Θα αφιβάλλει ο κόσμος. Αλλά... εμείς τι να πούμε τώρα. Απλά εγώ θα σταθώ στο σημείο όπου διευρύνεται ή ανοίγει η συνείδηση ενός ανθρώπου στο κάλεσμα για την πραγματική ζωή. Ευχαριστώ πατέρα Ζήνωνα που ήσασταν μαζί μας και μοιραστήκατε μαζί με τον πατέρα σας μια άλλη κατάσταση ζωής. Κύριε Ιωαννίδη, κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ. Μπορώ να πω μια φράση μόνο. Μόνο μια φράση. Κύριε, εγώ και δική μου. Ναι. Μου είπε κάποτε, Κλήτο, μην ορθολογίζεις. Αυτά είναι τα μυστήρια του ουρανού και όσο ορθολογίζουμε είμαστε μακριά τους. Επειδή το θέμα μας είναι για την Αγία Μαρίνα, είναι καλά να ακούσουν οι Κύπροι ότι αναφέρεται και στην γεωργική λογραφία την ημέρα γιορτής της Αγίας. Δηλαδή, εάν την ημέρα της Αγίας στις 17 Ιουλίου φυσού βοριάδες, βόρειοι άνεμοι, τότε ο επόμενος χρόνος θα είναι καλοχρονιά. Φυσικά αυτό συνδυάζεται με τη γιορτή του προφήτη Ηλία που ακολουθεί σε τρεις ημέρες,
Οπότε στις 20 Ιουλίου πρέπει να υπάρχουν νέφης των ουρανών. Εξού και η παροιμία «Μπορκάδες της Αγίας Μαρίνας» του προφήτη Ηλία Νέφη. Αυτό είναι ανεκτιμητή η παρουσία σας, διότι συνενώνεται και την θρησκεία που ξέρουμε εμείς με την παράδοση, αν θέλετε. Πάμε διαφημίσεις αναγκαστικά και επιστρέφουμε μαζί με την κυρία Βασούλα Ρίτεν, μια μαστηρία ζωής, αληθινή εν Θεώ ζωή της ίδιας, σε 800 παρουσιάσεις, σε 40 γλώσσες τα βιβλία της, σε 60 χώρες όπως έχει ταξιδέψει, για να δώσει αυτό το μήνυμα το οποίο η ίδια λέει ότι δέχτηκε από τον Θεό. Πάμε. Που έχει μάνα του δουλειά, επί εγκάτω στο